Το δεύτερο μέρος της πρόβας Τζενεράλε έλαβε χώρα χθες για την ομάδα της ΑΕΛ πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων εν ώψη του πρωταθλήματος Super League και της αναμέτρησης εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, καθώς οι Βυσσινοί, με αρκετά νεαρά πρόσωπα στη σύνθεσή τους, αγωνίστηκαν απέναντι στα Τρίκαλα χθες το βράδυ. Οι Βυσσινοί γνώρισαν την ήττα με σκορ 2-1, με τον τεχνικό της Λαρισακής ομάδας Σωτήρη Αντωνίου να έχει τη δυνατότητα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαθεσιμότητα αναπληρωματικών θεωρητικά παικτών εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Η ΑΕΛ πάντως προηγήθηκε στο σκορ και μάλιστα στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Νούνιτς. Ωστόσο, η ομάδα των Τρικάλων ανέβασε στροφές, κέρδισε έδαφος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα βρήκε τους διαδρόμους που ήθελε προς την εστία της ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το Σημελίδη στο 53ο λεπτό, ενώ δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ και για το δεύτερο τέρμα που σημείωσαν, καθώς στο 55ο λεπτό ο Μακρύδης ήταν αυτός που παραβίασε για δεύτερη φορά την εστία της ΑΕΛ, την οποία υπερασπιζόταν σε εκείνο το χρονικό σημείο ο νεαρός Λούκος. Έτσι λοιπόν, τα φιλικά με Ξάνθη και Τρίκαλα έδωσαν τη δυνατότητα στο Σωτήρη Αντωνίου να καταστρώσει τα τελικά του πλάνα για την έναρξη του πρωταθλήματος, με την ΑΕΛ να δοκιμάζεται στην έδρα του Απόλλωνα Σμύρνης το ερχόμενο Σάββατο 25 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.